κάτω στα μάτια για κανένα αυτό. Άντε, Δάκη! Σταμάτησε αυτός, έπαιζε, έπαιζε, σταμάτησε. Σταμάτησε αυτός. Να μην το δέχει. Το χώρα το θες, αλλά και γιατί δεν πάει. Ίσως η τύχη να μας επέστρεψε πόντους, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν φορές φέτος που χάσαμε βαθμούς στο 90 και μία από τους είχαμε πάρει στην Αγία Παρασκευή. Δεν θα πω ότι είμαστε μόνο τυχεροί, όπως και στις ήττες ήμασταν και ικανοί ώστε να μπορέσουμε μέχρι το 93 να είμαστε κοντά στον γκολ. Και με το Μαυρέλη, ο οποίος είναι και σε φόρμα τελευταία, να σκοράρει. Τώρα ήταν ένα μάτς που είχε φάσεις και για τις δύο ομάδες. Είχαμε τρία δοκάρια, ήμασταν πολύ άτυχα, μπορούσα να πω. Βέβαια και οι αντίπαλοι είχαν δύο-τρεις πολύ καλές φάσεις από δικά μας λάδι. Στο τέλος χαμογέλασε η τύχη σε εμάς, αλλά και η ικανότητα, όπως σου είπα, για να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον γκολ όταν μας δοθεί έστω και στο 93 η τελευταία μας ευκαιρία. Τρία δοκάρια είχε σήμερα η ομάδα σου, Κώστα. Νομίζω είχες και εσύ ένα από αυτά. Θα βάζεις ένα ωραίο γκολ. Είχα κι εγώ, ναι. Και ειδικά στο τρίτο δοκάρι, πώς αισθάνθηκες? Δεν έκανα μόνο πάλι τα ίδια πάλι, ενώ κάνουμε ευκαιρίες, δεν θα κερδίσουμε? Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ξαναδεί το έργο, αλλά πίστευα μέχρι το τέλος, όπως πιστεύω πάντα δηλαδή, πίστευα στη νίκη. Ακόμα δηλαδή και στο γκολ βρήκε πάλι στο δοκάρι, αλλά ευτυχώς από τη σωστή πλευρά. Είπαμε, είναι και σε καλή κατάσταση το center forward μας. Θέλουμε να αφιερώσουμε και την νίκη στον προπονητή μας, ο οποίος έχασε τον πατέρα του πριν λίγες μέρες. Είναι αφιερωμένη σε εκείνον η νίκη. Και θέλουμε η τύχη να μας δικαιώσει, γιατί πραγματικά δεν αξίζουμε ούτε να κινδυνεύσουμε, δεν αξίζαμε. Έστω και έτσι όμως να μείνουμε στην κατηγορία, πιστεύω ότι αξίζουμε.